ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε με τον καλό φίλο της συχνότητας και της εκπομπής και έναν άνθρωπο που υπηρετεί την πολιτική οικονομία ως επικεφαλής του analyst.gr, τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο. Κύριε Βιλιάρδο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχινή. Θέλω να μου πείτε αν και πώς παντρεύονται τα εξής γεγονότα. Έχουμε ένα βήμα μπρος, 10 πίσω σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, την οικονομία και ό,τι αυτό συνεπάγεται για το Brexit, δηλαδή πολύ σκόντο και καμία ανησυχία μέχρι τιμωρητικής διάθεσης από την Κομισιόν και την Ευρωζώνη. Έχουμε την ίδια ώρα τον αυστηρό δάσκαλο στην Ελλάδα, διότι ανησυχούν για τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα, για μια υποδόση. Έχουμε μια οικονομία στη Γερμανία που όλο και περισσότεροι συζητάνε ότι δεν ασχολείται πια παραγωγικά με την τεχνολογία αιχμής. Και έχουμε και ένα μεγάλο οικονομικό πόλεμο, το είδαμε τώρα που έπεσε το Boeing, μεταξύ Αμερικανών, Κινέζων και λοιπόν. Παντρεύονται όλα αυτά? Είπατε πάρα πολλά μαζί και είναι δύσκολο να τα εκτιμήσει κανείς. Θα ξεκινούσα από το Brexit, έτσι το πρώτο που είπατε. Ναι. Ουσιαστικά η Μεγάλη Βρετανία είναι από καιρό τώρα με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή στη διαπραγμάτευση που έχει κάνει με τη Γερμανία, η Γερμανία έχει πάρει ό,τι ήθελε, ενώ η Μεγάλη Βρετανία απολύτως τίποτα. Φαίνεται τώρα ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία, αλλά ας περιμένουμε καλύτερα, γιατί πολλά λέγονται και στο τέλος λίγα γίνονται. Το βασικό πρόβλημα βέβαια στις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το backstop, το γνωστό backstop. Δηλαδή, ότι δηλαδή η Ευρώπη επιμένει στο να παραμείνει στην τελωνιακή ένωση Μεγάλη Βρετανία μέχρι ότου η ίδια αποφασίσει να τη βγάλει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα είναι εντελώς αντίθετο με τις απόψεις των Βρετανών, γιατί γι' αυτό το λόγο θέλουν να φύγουν. Ναι, μείνετε μέχρι να σας πούμε. Με τη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Μάλιστα. Μείνετε για να σας πούμε εμείς πώς θα φύγετε. Αλλά αυτό δείχνει την τιμωρητική από τη μια διάθεση. Από την άλλη, όμως, και στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή η διελκυστίδα μπορεί να οδηγήσει στην παραδοξολογία, το λέμε εδώ περίπου ως καλαμπούρι, να ψηφίζουν για ευρωβουλευτές και μετά από κανένα εξάμηνο να αποχωρούν πλήρως. Δεν νομίζω. Παράταση το αργότερο θα πάρει μέχρι τις ευρωεκλογές. Δεν φαντάζω ευρωεκλογές. Και σήμερα τουλάχιστον φαίνεται ότι υπήρξε κάποια συμφωνία, με την έννοια ότι φαίνεται πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Γιούνκερ συγκεκριμένα, ναι, ναι, να επιτρέψει στη Μεγάλη Βρετανία να φύγει από την Τελωνιακή Ένωση όποτε η ίδια θέλει και όχι όποτε η Ευρώπη θελήσει. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Το πραγματικό κλειδί εδώ ποιο είναι? Το πραγματικό κλειδί στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η Γερμανία θέλει οποιοδήποτε φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το πληρώσει τόσο ακριβά ώστε να μην το τολμήσει κανένας άλλος. Κάτι που έκανε και με την Ελλάδα όσον αφορά την Ευρωζώνη, έτσι. Η Γερμανία πάντοτε τιμωρεί, δημιουργεί ένα παράδειγμα προς αποφυγή, όπως δημιούργησε και με την δικιά μας χώρα, και το ίδιο θέλει να κάνει με τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα ο Γιούνκερ φαίνεται ότι αποφάσισε να αντιδράσει στα σχέδια της Γερμανίας. Άλλωστε ο χρόνος παραμονής του στην Προεδρία της Κομισιόν είναι πλέον περιορισμένος, οπότε ίσως βρήκε ευκαιρία να αντιδράσει. Ναι, αυτή την αντίδραση την τιμωρητική δεν την έχει βγάλει και τόσο με την Ιταλία. Την έχει βγάλει? Την έχει βγάλει. Είναι αρκετά αυστηρή με την Ιταλία. Μόνο η Ιταλία είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος, γιατί η Ιταλία είναι μέλος της Ευρωζώνης. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Η σωστή επισήμανση. Έχει τεράστια τραπεζικά προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλα. Έχει μπει σε ύφεση, είναι για τρίτο συνεχές τρίμηνο σε ύφεση. Και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη Γερμανία. Οπότε το δούλεμα τελικά συνεχίζεται με την Ελλάδα, ε? Εκτός αυτού, η Ιταλία, βέβαια, στην Ιταλία είναι εκτεθειμένες κατά πολύ οι γαλλικές τράπεζες. Οι γαλλικές τράπεζες. Περίπου 300 δις. Οπότε δεν είναι για να παίζει με την Ιταλία. Οπότε παίζουν όλοι με την Ελλάδα. Παίζουν όλοι με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το παράδειγμα προς αποφυγή και η Ελλάδα τιμωρείται. Και εκεί πηγαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο άκουσα ότι αναφερθήκατε σε δόση. Ασφαλώς δεν είναι δόση. Είναι χρήματα δικά μας, τα οποία μας χρωστάνε. Και μάλιστα από αυτά τα χρήματα που μας χρωστάνε δεν μας τα έχουν δώσει όλα. Δηλαδή από το 2012 μέχρι το 2016 έπρεπε να πάρουμε κέρδη των κεντρικών τραπεζών, των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών που οφειλόταν σε εμάς, τα δικά μας ομόλογα, ήταν περίπου αξίας 10 δισεκατομμύρια, μας δώσαν τα 4 και τα 6 τα ξέχασαν. Μετά μπήκαμε στο 2007, μας υποσχέθηκαν ότι τα κέρδη που είχαν το 2007, τα οποία είναι λίγο παραπάνω από 5 δις, θα μας τα δίνουν σε δόσεις και εφόσον κάνουμε αυτά που μας λένε. Και αυτό το ένα δις τώρα το οποίο δεν μας δίνουν είναι από τα χρήματα τα δικά μας. Δεν είναι καμία δόση. Δεν μας δίνουν κανένα δάνειο πλέον. Όλο αυτό κατά τη γνώμη σας πού οδηγεί? Εννοείται την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
έστω ότι θέλουν συνεχώς να μας εκβιάσουν και όπως βλέπετε το επιμένουν, δεν επιμένουν σε διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και στην εφαρμογή της πολιτικής λιτότητας. Ουσιαστικά δηλαδή στην εφαρπαγή της χώρας, σιγά σιγά, σταδιακά. Μάλιστα. Επίσης επιμένουν στους πληστηριασμούς των ακινήτων, γιατί και αυτό το κομμάτι είναι που τους ενδιαφέρει. Ούτως ώστε τα ακίνητα σιγά σιγά να βρεθούν σε ιδιοκτησία ξένων και να μην μας έχουν πλέον καθόλου ανάγκη. Να ελέγχεται η χώρα πολύ εύκολα, μπαίνουν οι μετανάστες όλο και πιο πολύ στη χώρα, φεύγουν οι Έλληνες από την Ελλάδα, λιώνεται ο πληθυσμός και είναι πολύ πιο εύκολα ελεγχόμενος. Τώρα, θέλω να μου πείτε, σε αυτό το κλίμα, πολλοί διαπιστώνουν ότι στη Γερμανία, παρά το εξωτερικό περίβλημα, στο εσωτερικό, έχει αρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος και προβληματισμός για τρομερά ζητήματα στην οικονομία. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η οικονομία που σέρνει όλη την Ευρωζώνη. Πάρα πολύ σωστά. Εκτός αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αν πάμε πρώτα στη Γερμανία, θα δούμε ότι τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2018 είχε πολύ μεγάλη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής. Μπορεί δηλαδή να διατηρήσει τεχνητά το να μπει μη σε ύφεση. Η ύφεση σημαίνει, ας πούμε, σε δύο συνεχή τρίμηνα να έχουμε ανάπτυξη κάτω του μηδενός. Η Γερμανία στο τέταρτο τρίμηνο πέτυχε να έχει μηδέν. Όπως καταλαβαίνετε, το μηδέν με το στατιστική απόκληση, με το στατιστικό σφάλμα, είναι αστείο, έτσι. Και αν κρίνουμε κανείς από τη βιομηχανική παραγωγή και από την πτώση της, η Γερμανία είναι ήδη σε ύφεση. Και είναι σε ύφεση επειδή η βιομηχανία, πλέον τα βιομηχανικά προϊόντα κυρίως παράγονται στην Κίνα. Η Γερμανία δεν έχει ακολουθήσει την τεχνολογική εξέλιξη, οπότε θα βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση άμυνας. Θα πρέπει λοιπόν να βρίσκει όλο και πιο νέες αγορές για να πουλάει τα προϊόντα της πιο ανταγωνιστικά από την Κίνα και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί χώρες όπως εμείς, οι υπόλοιπες της Ανατολικής Ευρώπης για να παράγει φθηνά με φθηνά εργατικά χέρια. Αυτό κάνει. Δηλαδή στην ουσία επιχειρεί να μεταφέρει, να το πω έτσι, το ντάμπινγκ της Κίνας στην Ευρωζώνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον. Ακριβώς. Χρησιμοποιεί χώρες όπως εμείς και οι υπόλοιπες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και η Πορτογαλία και οι άλλες, ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί την Κίνα με μισθούς Κίνας, δηλαδή εκμεταλλευόμενοι τους εργαζόμενους αυτών των χωρών, των χωρών της περιφέρειας. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει στην ίδια, γιατί θα υπάρξει επανάσταση. Το 1% το μέτρο να είχε εφαρμοστεί στη Γερμανία από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, θα είχαν βγει όλοι οι Γερμανοί στον δρόμο, έτσι, δεν είναι σαν και εμάς. Αυτό το ντάμπινγκ φαίνεται να το εφαρμόζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς αποτελέσματα. Θέλουν να το εφαρμόσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι παρά τα μέτρα που πήραν και παρά τους δασμούς που επέβαλαν στην Κίνα, το έλλειμμά τους αυξήθηκε. Εκτός αυτού, φαίνεται ότι ξαναμπαίνει σε ύφεση η αμερικανική οικονομία και όπως καταλαβαίνετε είναι η μεγαλύτερη του πλανήτη, έτσι, μαζί με την Κίνα. Οπότε, τυχόν, πράγματι, αν μπει σε ύφεση η αμερικανική οικονομία, θα έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Φάνηκε ήδη από το ότι φαίνεται να αύξησε τα επιτόκια, όπως είχε προαναγγείλει. Η αμερικανική κυβέρνηση επένδυσε τα χρήματα που είχε σε ένα ειδικό ταμείο για να ενισχύσει τις μετοχές του χρηματιστηρίου, ούτως ώστε να αποφευθεί η ύφεση. Εν τούτης, παρόλα αυτά, μπαίνει σε ύφεση, από ό,τι φαίνεται. Το ίδιο ισχύει και για την Κίνα. Έτσι. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας έχει μειωθεί αρκετά και ο στόχος που έχουν βάλει είναι πολύ χαμηλότερος από το συνήθι. Και δεν πρέπει να συγκρίνει κανείς το ρυθμό ανάπτυξης χωρών αναπτυσσομένων με των ανεπτυγμένων, γιατί εκεί πέρα είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τις θέσεις εργασίας κλπ. Πείτε μου. Είναι η Τουρκία, έτσι, που μπήκε και αυτή σε ύφεση. Σε ύφεση, ναι, σωστά. Πείτε μου κάτι, κύριε Βιλιάρδο. Το είδαμε τελευταία 24 ώρα με αυτή τη δραματική κατάληξη που είχαμε, την τραγωδία, την αεροπορική, ότι αμέσως ξέσπασε και πόλεμος ανακοινώσεων γύρω από το ποιες κατασκευές είναι καλύτερες αεροπορικές. Boeing, Airbus, καθήλωση, το ένα το άλλο. Όλα αυτά δείχνουν μία ένταση σε αυτό που λέμε τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει με αφορμή τον ανταγωνισμό. Μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Μάλιστα. Είχε προηγηθεί η Huawei, η οποία είναι πολύ πιο σοβαρή, αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Η Huawei είχαν συλλάβει τη διευθύνουσα σύμβουλο και κόρη του ηγέτη της, του επικεφαλής της εταιρείας στον Καναδά, οι Αμερικανοί. Και ο λόγος είναι ότι η Huawei προσπαθεί να πουλήσει την τεχνολογία της, την τηλεφωνική τεχνολογία της στην Ευρώπη και την έχει πουλήσει βέβαια σε αρκετό βαθμό, ούτως ώστε να, και η Ευρώπη θέλει αυτή την τεχνολογία για να προφυλάσσεται από τον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την κλοπή βιομηχανικών μυστικών. Ξεκίνησε λοιπόν από εκεί και θα πάει σε πολλούς άλλους τομείς, όπως τα αεροπλάνα που βλέπουμε σήμερα. Μάλιστα. Αν συνυπολογίσω το τι συμβαίνει και μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, όπου στο Πακιστάν επιχειρεί να βάλει πόδι η Κίνα και αντιδρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Σαουδικής Αραβίας, φαίνεται ότι η μπουγάδα έχει απλωθεί σε όλο τον πλανήτη.
φοβάται πάρα πολύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται πάρα πολύ την Κίνα και ειδικά το δρόμο του μεταξιού. Και σε αυτόν υπάρχει και το Πακιστάν και οι υπόλοιπες χώρες, έτσι. Η Κίνα θέλει να διευρύνει το δρόμο του μεταξιού μέχρι την Ευρώπη, ώστε να αντικαταστήσει τα προϊόντα που δεν θα μπορεί πλέον να πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τα αντικαταστήσει πουλώντας τα στην Ευρώπη. Εδώ βέβαια έχει και τον ανταγωνισμό της Γερμανίας και εδώ θα έχουμε θέματα πολύ πιο πολύπλοκα. Δηλαδή. Γιατί η Γερμανία δεν θέλει και αυτή τον ανταγωνισμό της Κίνας. Έχει από καιρό τώρα απαγορεύσει την πώληση των δικών της επιχειρήσεων. Τις δικές μας θέλει να τις εξαγοράσει όλες, έτσι. Αλλά τις δικές της απαγορεύει να πολιθούν σε Κινέζους. Άρα φαίνεται ότι και η Γερμανία αντιδράει, γιατί βλέπει ότι η Κίνα θα είναι ο μελλοντικός της ανταγωνιστής, μεγάλος ανταγωνιστής στην Ευρώπη. Τώρα, όλα αυτά, σας θυμίζω ότι εδώ και δύο χρόνια έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για αυτό τον ακήρυκτο, κηρυγμένο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο. Πού από καιρό, πραγματικά. Ναι, ναι. Απλά είναι σταδιακά και κάπου το ξεχνάμε. Πού οδηγούν κατά τη γνώμη σας? Θυμίζω ότι εσείς έχετε πει ότι αν δεν καθίσουν ένα τραπέζι όλοι ισχυροί να συζητήσουν για μια συνολική αναδιαθέτηση ζητημάτων όπως είναι το χρέος, όλα αυτά δεν θα έχουν καλή κατάληξη, να το πω έτσι, για την ανθρωπότητα. Όχι, φαίνεται καθαρά. Αν δεν υπάρξει ένα καινούριο New Deal, θα έχουμε πολύ κακή κατάληξη. Και ο λόγος είναι ο εξής. Από τη μία είναι η υπερχρέωση ολόκληρου του πλανήτη, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Κίνα, αλλά ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μην ξεχνάμε ότι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2008 ήταν περίπου στα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα είναι 22 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να διατηρείται χαμηλό ως προς το ΑΕΠ, ο Θεός ξέρει πώς υπολογίζει κανείς το ΑΕΠ, αλλά σε κάθε περίπτωση σε απόλυτο μέγεθος είναι τεράστιο. Το ίδιο βλέπουμε στην Κίνα, στον τομέα των επιχειρήσεων, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Ας πούμε, το χρέος της Ιταλίας είναι πλέον μη βιώσιμο. Και σε λίγο θα είναι και το χρέος της Γαλλίας μη βιώσιμο. Μεγάλες οικονομίες δηλαδή. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί ένας τρόπος να επιλυθεί το πρόβλημα του χρέους, και το δεύτερο, η ισορροπημένη αναδιανομή των εισοδημάτων, η οποία γίνεται όλο και χειρότερη, ας πούμε και στη Γερμανία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μεταξύ των χωρών, δηλαδή οι εισοδηματικές ανισορροπίες μεταξύ ας πούμε της Γερμανίας και της Ελλάδας αυξάνονται συνεχώς. Η απόκληση είναι συνεχώς μεγαλύτερη. Αν δεν βρεθεί λοιπόν εκεί πέρα λύση, δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη και χωρίς ανάπτυξη ο καπιταλισμός τελείωσε. Κατά τη γνώμη σας, αφού έχουμε τόσο οριακές καταστάσεις, υπάρχει λύση, διέξοδος? Δεν φαίνεται να θέλουν να συμφωνήσουν οι χώρες, αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε την εμπειρία του παρελθόντος και δεν θα θελήσουμε να λύσουμε ξανά τα προβλήματά μας με πολέμους. Αλλά το ελπίζει κανείς. Τώρα, το κατά πόσο πράγματι ο άνθρωπος μαθαίνει από τις κακές εμπειρίες του παρελθόντος είναι κάτι για το οποίο όλοι μας απορούμε, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο βραβεύτηκε πρόσφατα Ελλήνων δημιουργών, το Make the Economy Scream, που δείχνει πώς επέρχονται πολιτικές αλλαγές. Εσείς πρόσφατα στο Analyst είχατε φιλοξενήσει ένα άρθρο για το πώς στην Τουρκία έχει αρχίσει η αύξηση τιμών, για να παίρνουμε και παραδείγματα, των τροφίμων. Και, ναι. Με την ίδια λογική θα σας πει κανείς, το παιχνίδι στην οικονομία ξεκίνησε γερά και από εκεί έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Βενεζουέλα. Γενικώς βλέπουμε ότι εργαλειοποιείται τελικά η οικονομία σιγά σιγά. Βέβαια. Καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο πληθωρισμός σήμερα υπάρχει, δεν είναι κάτι που έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί δηλαδή από τον πλανήτη, υπάρχει, μόνο που υπάρχει πλέον στις τιμές των παγίων περιουσιακών συγγενών. Μην κοιτάτε στην Ελλάδα που έχουμε τελείως διαφορετικές καταστάσεις, αλλά στον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή μετοχές, ακίνητα κλπ. Έχουν δημιουργηθεί τεράστιες φούσκες. Άρα ο πληθωρισμός υπάρχει. Αυτό δεν είναι, συγγνώμη. Κύριε Βιλιάρο, συγγνώμη, αυτό που αναφέρατε μόλις τώρα δεν ήταν και η μεγάλη αριθμία στην ελληνική οικονομία, δηλαδή ότι η φούσκα δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί πλέον? Δεν είχαμε φούσκα κινητών στην Ελλάδα. Όχι, η φούσκα εννοώ αυτή που είπατε του χρηματιστηριακού τζόγου, παραγόγων κτλ. Δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί από ένα σημείο και ύστερα. Από ένα σημείο και ύστερα φυσικά δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί. Ελάτε τώρα σε αυτό που λέγατε. Στον υπόλοιπο πλανήτη. Ελάτε σε αυτό που λέγατε τώρα. Ελάτε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος υπάρχει στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κάποια στιγμή θα μεταφερθεί στα εμπορεύματα. Ήδη υπάρχει στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, έχει μεταφερθεί στα εμπορεύματα, και δεν παίρνω τη Βενεζουέλα γιατί είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Πιστεύω ότι δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις από τις ΗΠΑ, κατά κάποιο τρόπο όπως εμείς από τη Γερμανία. Ας το αφήσουμε λοιπόν στην άκρη. Στις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Τουρκία, ο πληθωρισμός είχε μεταφερθεί ήδη στις τιμές. Μέσω αυτών των οικονομιών τώρα, από τις οποίες εισάγουμε, κάποια στιγμή ήταν και στην Κίνα το ίδιο, μέσω λοιπόν των χωρών από τις οποίες εισάγουμε εμείς εμπορεύματα, ο πληθωρισμός θα μεταφερθεί και σε εμάς. Και τότε ήταν πολύ αργά για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά μας.
Τι ωραία που τα λέτε. Νηστίσιμα τελείως. Σαρακοστιανά. Σαρακοστιανά. Κατά γνώμη σας, επειδή μπαίνουμε πια σε μια προεκλογική περίοδο ευρωεκλογών, προσέξτε τώρα. Βέβαια, ναι, ναι. Συζητιούνται τα πραγματικά ζητήματα της οικονομίας που στην τελική αφορούν και τους πολίτες, τους λαούς, ή μοιάζουν να είναι όλα πίσω από μαγικές λέξεις, κλειδιά, ύφεση, ανάπτυξη, το ένα και το άλλο αποστεωμένα και τελικά αποθητικά για μια συζήτηση για τους ίδιους πολίτες? Έχετε δίκιο, κύριε Σαχίνη. Δεν συζητιούνται καθόλου. Ενδιαφέρονται μόνο αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Ευρωκοινοβούλιο, ενδιαφέρονται μόνο για τις θέσεις και για τίποτα άλλο. Εδώ δεν συζητείται καν το βασικό πρόβλημα της Ευρωζώνης. Το ότι δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν υπάρξει δημοσιονομική ένωση, εκτός και αν αποδεχτεί μία χώρα πίσω από την άλλη να γίνει απικία γερμανική. Δεν θα έλεγα προτεκτοράτο, γιατί εμείς δεν είμαστε καν προτεκτοράτο, επειδή δεν μας προστατεύει κανείς, έτσι. Είμαστε ξεκάθαρα απικία, δεν έχουμε καμία προστασία. Και εφόσον οι υπόλοιπες χώρες θελήσουν να έχουν την ίδια τύχη, σε παρένθεση με εμάς, τότε εντάξει. Αλλά διαφορετικά δεν μπορεί να επιβιώσει η Ευρωζώνη χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική ένωση. Και η Γερμανία είναι εντελώς αντίθετη σε αυτή τη δημοσιονομική ένωση. Έχει φτάσει μάλιστα να στηρίζει ακόμη και ενάντια στους κανόνες της Ευρωζώνης τις τράπεζές της, με το ότι, ξέρετε, στηρίζει την ένωση της Deutsche Bank με την Commerzbank. Στην Commerzbank συμμετέχει το δημόσιο, άρα έμεσα να διασώσει τις τράπεζες μέσω του δημοσίου ενάντια στον κανόνα που έχει η ίδια επιβάλει. Σε όλους τους άλλους να ιδιωτικοποιούν, ναι. Ακριβώς. Επομένως, η Γερμανία δεν φαίνεται καθόλου διατεθειμένη να λύσει τα πραγματικά προβλήματα της Ευρωζώνης, αλλά απλά θέλει να μετατρέψει όλη την Ευρώπη σε απικία της. Άρα, μου λέτε ότι 10 χρόνια μετά όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, ουσιαστική συζήτηση για το αν πρέπει και σε ποια κατεύθυνση να αλλάξει κάτι δεν ανοίγει. Όχι, βέβαια, γιατί ξέρουμε όλοι σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κατευθυνθούν οι συζητήσεις. Εκεί που την κατεύθυνε πριν ένα χρόνο ο κ. Μακρόν, και βέβαια η Γερμανία αρνήθηκε όλα όσα είπε. Και εκεί που την κατεύθυνε είναι η δημοσιονομική ένωση της, η δημοσιονομική, η τραπεζική και η πολιτική ένωση της Ευρωζώνης, αν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει ως έχει. Το αν θέλουμε ή όχι, ή ποιοι θέλουν ή όχι, είναι κάτι άλλο. Αλλά εφόσον πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, ή αυτούς που πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, τότε πρέπει να επιβληθούν κάποιοι κανόνες. Και οι κανόνες τους ξέρουμε. Άρα θα έπρεπε να συζητάμε σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Όμως δεν γίνεται καμία συζήτηση σε αυτά.